μαζί σας τώρα και για μία ώρα ο Τζίμις Πανούσης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Προτελευταίο Σάββατο του Φλεβάρη σήμερα και γιορτάζει η Αγία Φιλοθέη. Όλες οι φίλες του Θεού με τις ταπεινές τους βιλάρες, τα φτωχικά τους τα θωρακισμένα αυτοκινητάκια, τις κοιλιόδουλες κορμάρες τους, τις βυζαντινές τουαλέτες με το ενσωματωμένο πανάκλυβο καζανάκι της αυτοκάθαρσης, ρουμπινέδες από ρουμπίνια, κολοσσούζες εσωκατάκυλους, προκτοπολίτες μεταφιεσμένοι σε διάφορες έτσι μητροπολίτες, όλα αυτά και άλλα πολλά παρακάτω. Επειδή στα γράφω αυτά τώρα πριν τα μολύσω στον αέρα, έτσι και παίζω στα χέρια κανενός μελλοντικού ψυχίατρου, ομιγέννητο, θα διαγνώσει μυθομανία σχιζοφρενούς με μανιοκατευθυντική ιδιοληψία. Άκου απορίες τώρα που έχουν οι διαχειριστές της άρρωστης πληροφορίας. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας ο κολοσσούζας ή πήρε κατά λάθος παραπάνω φάρμακα για να του περάσει ο κληρονομικός πονοκέφαλος? Και δώστους τα παράθυρα να αερίζονται πάνω στα μούτρα μας οι κολοπρόσωποι της κοινής γνώμης. Πού θα καταλήξει όλο αυτό το μηντιακό του ρουλουμπούκι, ένας λαός ξέρει. Ο λαός του Καρατζαφέρη, ο λαός της Ταγκανίκας, έτσι όπως εκφράζεται από τις ψαλμωδίες του τροφαντού Δεσπότη, με τα άμφυρα του τυλίγουν το τολμηρό του τάγκα. Νίκα στις βασιλεύσει υπερβαρβάτων δονούμενος. Εν τούτο Νίκα, ένα πειρακτωμένο κόκκινο τάγκα, διαγράφεται στον ουρανό της Αττικής. Η Παναγιά η Πορταΐτισσα κλαίει με μαύρο δάκρυ. Τα βυζιά της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεο γιομίσανε δερματογραφήματα πρόστιχα και οσφορικά. Ήγηκε γάρ η βασιλεία των ουραγών. Άσε τη μάσα μπαγάσα και βγάλε τα ράσα. Μέσα σ' όλα ξεχάσαμε τους αγρότες, την Μπόκοτα, τη σεμνή και ταπεινή λέλαπα της κυβέρνησης και ασχολούμεθα εμβριθώς με θεολογικές αναλύσεις ούρων, όπως κάναμε με το Κεντέριον φιάσκο. Η ιεραρχία είναι το παρισμένη αράπουμ και όχι μόνο, αμερικάνικα αναβολικά προτεσταντικής καλοπέρασης και μαστούρα αγιοταλάχ κατευθείαν από τα μπάρια του βαπουργείου από την Περσία. Και στις δύο περιπτώσεις τα ούρα είναι must, σε κοκτέιλ από εισαγόμενα ματζούνια της Δύσης και της Ανατολής. Είναι σαφώς επηρεασμένος ο διαβαστερός μας αρχιεπίσκοπος από αυτή τη θεσπέσια μπίζνα των Ευαγγελιστών στην Αμερική και σου λέει είναι δυναμόν, αναρωτιέται ο Άγιος, να υστερούμε εμείς που έχουμε την επίσημη ορθόδοξη αντιπροσωπεία. Μεγάλο το δίκιο σου, αδερφέ μου. Μεγάλο το δίκιο σου. Αμήν και πότε να βοηθήσει ο εξυγχρονιστής ο μεγαλοδύναμος να γίνει το Άγιον Όρος Disneyland της Ορθοδοξίας. Και οι χαροκαμένοι χριστιανοί, να πούμε, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα κουμούνια. Θου Κάρολε, φυλακή το στόματί μου. Έχουν και οι θεοσεβάμενοι το Στάλιν τους, έτσι, που ακούει στο όνομα Απόστολος Παύλος. Το Βαβίλης το κοτσάρανε πολύ μεταγενέστερα. Αυτή η Εσπρέσο, αναρωτιέμαι, τόσα δώρα δίνει. Έστω, αυτός ο κόπρος του επενδυτή που προσφέρει 200 DVD στην καθισά του. Δεν μπορεί να βάλουμε και ένα ντοκιμαντέρ με τις επιστολές του Παύλου προς Κορινθίους, προς Ρωμαίους, κυρίως προς Ρωμαίους. Να ξεστραβωθούμε και να ξέρουμε σε ποιο πνευματικό Auschwitz θυσιάζουμε τα παιδιά μας. Δεν λέει μόνο για το κουσούρι της ομοφιλοφιλίας ο Παύλος, έτσι. Στην ίδια παράγραφο λέει και για την απληστία, την πλεονεξία ως μέγιστες των αμαρτιών. Όξο τώρα οι θεομπαίχτες από την Εκκλησία. Ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα κάθε μέρα ξεφυτρώνουν ανώμαλοι παπάδες, απατεώνες, πλεονέκτες, επίορκοι, κατά δεκάδες, όπως τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή, όπως τα πρεζάκια στην κηδεία του εμπορά τους. Ο θάνατος του εμποράκου, παρεπιπτόντος, αναφέρεται στο αντικείμενο της εργασίας του ήρωα και όχι στο φυσικό του τέλος. Φυσικόν είναι όλοι εμείς οι συναλλακτικοί φυσιοδήφες να ανησυχούμε σφόδρα για την κατάληξη των σκανδάλων. Θα έχουν άραγε το ίδιο αποτέλεσμα με τα σκάνδαλα των γιατρών, των αυθαιρέτων, του σάπιου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ή αυτή τη βολά η βρωμιά έχει φτάσει στο απροχώρητο και θα έχουμε νέα επιτυχία υπό τον τίτλο «Ο κορκολής της Ορθοδοξίας». Να δούμε. Υπερφιλότιμες και συναδελφικές προσπάθειες υπεράσπισης του Ορθόδοξου Βόθρου καταβάλει, πρέπει να το πούμε, με συγγεννητικές μελούρες ο νυν και αείων Εδίτης Χατζηνικολάου. Μας έχει παράξει την καρδιά ο χαρισματικός Άνκορμαν από την Καντζολία για το πόσο αθώος και καλά είναι ο Χριστόδουλος, τι καλό ανθρωπάκι αυτός ο γλυκύτατος αρχιεπίσκοπος που τα τραβάει όλα αυτά εξαιτίας της καλής του της καρδιάς και του απονήρευτου χαρακτήρα του που τον παρασύρισε κάποιες υπερβολές, τα λέγαμε, όπως η συνταγογραφία πνευματικής θεραπείας εμπόρων ναρκωτικών και χαφιέδων της ασφάλειας, ή όπως πολυτελής διαβίωση, ας πούμε, που δεν τα θέλει, τον παρασέρνουνε
με πανάκριβες βίλες, αυτοκίνητα θωρακισμένα, μπράβοι, αυτές οι Ρουμάνες, οι μοναχές, οι πυρέτριες και άλλες διάφορες, η συγκλητική, η θεόκλητη, η αυτόκλητη, η σατανόκλητη. Έχει ανοίξει από ό,τι φαίνεται ο σκός του Οσφόρου και τα δελτία μιλάνε για μελτεμάκι. Πίσω όμως έχει η Ελλάδα το Εσουρού. Να το πούμε, σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν οι καμπάνες επί παντός, ώστε τολμήσει να αμφισβητήσει τον ελληνοορθόδοξο προσανατολισμό της ένδοξης πατρίδας μας. Ο Μητροπολίτης Ηλίας Σιμεώνου, που έκανε την πρόταση μορφής προψές για τον Αρχιεπίσκοπο, δεν έχει καμία σχέση με τη δικαστικό Τόνια Ηλία. Απλή συνωνυμία. Είναι τα ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα του Σαββάτου, ανήμερα της Αγίας Φιλοθέης, ο δούριος ήχος από το ραδιόφωνο του Sky 100,3 με την ευγενική κοροϊδία ημού του Ιδίου. Αύριο μην ξεχνιόμαστε, είναι τελώνει και φαρισαίο, μας καρευτούμε. Ένα μεγάλο μπράβο να πούμε από την εκπομπή μας στους Εβραίους εξυγχρονιστές συμμάχους που κάνουν κάθαρση επί της ουσίας. Να το πούμε, καθαρίζουν μπαμ και κάτω τους Παλαιστίνιους που αντιστέκονται, αλλά όχι μόνο, πρόσεξε, γκρεμίζουν και τα σπίτια των δολοφονημένων, διότι όταν μιλάμε για κάθαρση πρέπει να είμαι θα τολμηρή. Πάνω από 700 σπίτια έχουν γκρεμίσει μέχρι σήμερα, τελευταίο καιρό, αφήνοντας άστεγους χιλιάδες συγγενείς των δολοφονημένων. Εσύ να τα ακούσεις, Χριστόδουλε, Χριστόδουλε, πάρε την μπουλντόζα και κάνε κομμάτια το φουσκωτό του Μάκη του Ταρζάν και το φιέστα του Βορίνα. Μωρέ, δεν έχουν σταματημό οι αποκαλύψεις, αλλά ευτυχώς όπου να είναι έρχεται το καινούριο σκάνδαλο και θα ανανεώσουμε τη διασκέδασή μας. Το πρώτο πράγμα που άκουσα πρωί-πρωί σήμερα είναι ότι βρέθηκε σικιά εσωτερικού χώρου σε γραφείο πρωτοσύγγελου στην Αρχιεπισκοπή. Τι μας ενδιαφέρει. Παρόλους τους κλειδονισμούς όμως, το κράτος δουλεύει, οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό. 666 Ιεχωβάδες συνελήφθησαν εχθές στη συμπρωτεύουσα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Μπράβο. Οι ανθέληνες προδότες εκδίδουν και πολλούν την εφημερίδα Σκόπια και ισχυρίζονται, άκουτα, ότι δίθεν ονομάζεται Σκοπιά. Βρε μασάμε εμείς οι Μακεδονομάχοι. Το χιούμορ των ακροατών σπάει κόκαλα. Ρωτάνε, λέει, με τι γεμίζουν τα στρώματά τους οι Μητροπολίτες. Με πούπουλα, με πίσα. Η απάντηση είναι με σικόφυλλα. Εν τω μεταξύ, η οικονομία της χώρας πάει περίφημα. Ο πληθωρισμός έχει κρυφτεί κάτω από τη σκούφια του αλογοσκούφι και οι ξένοι επενδυτές περιμένουν με αγωνία στα σύνορα πότε θα τους επιτρέψουμε να εισβάλλουν όπως οι πρώτοι καταναλωτές των εκτόσεων. Και οι ντόπιες επενδύσεις, να πούμε ότι δεν πάνε άσχημα. Μόλις και ο τελευταίος Έλληνας ηθαγενής αποκτήσει κινητό τηλέφωνο, θα αρχίσουν οι επενδύσεις Ελλήνων αρπακολατζίδων στην κινητή φιλοτιμία. Αμερικανοτσολιάδες, δεν θα πω ότι ήρθε η ώρα σας, γιατί έχουμε ξεφύγει, έχει πάει 47 και μισό περίπου. Είναι τα ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα, το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο στη συχνότητα του ΣΚΑ 100,3. Άκου να μαθαίνεις, ακροατή μου, τα πίτουρα είναι τα ούρα του πιτ, τα κόκαλα είναι τα καλά κοκ, τα κότερα είναι οι εταίρες, οι κότες και το σουβλάκι, το γλυκό σου για βλάκες. Να σε πληροφορήσω επίσης για την ενημέρωσή σου ότι αλλάζει όνομα και η Greenpeace. Μετά τις τεράστιες επιτυχίες της με τις αρκούδες, τις φώκες και τις χελώνες, θα μετονομαστεί, μαθαίνουμε, σε Green Horse, με υπότιτλο «Φέξε μου και γλίστρισα» στα εγγλέζικα. Επανάσταση με τον Γκάντι. Στα έσχη των Μητροπολιτών θα απαντήσουμε γυρνώντας και το άλλο μας μαγουλάκι. Επιτέλους αντεπιτίθεται με θαύματα η Ορθοδοξία. 30 κιλά, λέει, θα χάσει ο Αρχιεπίσκοπος μέχρι τις καλοκαιρινές του διακοπές από θαυματουργό αφέψιμα που θα το φτιάχνει ένα φυτό αυτοφιές στον περίβολο της Χρυσοπηγής, στο Καπαντρίτη. Επιτροπή κατοίκων της περιοχής αντιπροτείνει βέβαια να γίνει εκεί η χαβούζα και όχι δίπλα στα σπίτια τους. Άκου τώρα. Αναπιβεβαίωτες πληροφορίες σήμερα το πρωί μιλούσαν για μεγάλο θαύμα και στον γκαράζ του Προεδρικού Μεγάρου. Το ποδήλατο του απερχόμενου Προέδρου, Κωστή Στεφανόπουλου, έβγαλε βοηθητικές ρόδες. Αμήν, Παναγία μου. Γεια σου, Οδυσσεαλίτη. Έχει έρθει ένα δελτίο τύπου εδώ στο Sky από τη ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος, την αλληλεγγύη, μη κυβερνητική οργάνωση, που λέει εδώ, ζητάει και δίνει κάποιες διευκρινήσεις για τα τάγκα που στείλανε κάτω στο τσουνάμι, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα με γούνες του στείλανε περούκες, τέλος πάντων. Αλλά τελειώνει, τελευταία πρόταση, λέει, αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα αποχώρησε δεύτερο κλιμάκιο. Αποχωρούν τα κλιμάκια εδώ, σύντροφοι, αναχωρούν, έτσι.
που αποχώρησε. Δηλαδή, πάρτε και έναν, τόσα λεφτά βγάνετε από τα μη κυβερνητικά. Πάρτε και έναν άνθρωπο, μια γραμματική. Έχουμε κουραστεί να το πούμε από αυτό το καταιγισμό σκανδάλων, παπάδων, δικαστών και δικηγόρων. Γι' αυτό και θα κλείσω την ωραία μας ως ατμόσφαιρα εκπομπή με μια ευχάριστη είδηση. Εκτρώσεις ανέμακτες και επιτυχημένες, προσέξτε, από το ίντερνετ. Πλασάρει ομάδα γιατρών χωρίς τσίπα. Με ένα επαναστατικό μικροτσίπ απόξεσης, οι hackers γυναικολόγοι σας απαλλάσσουν από το ανεπιθύμητο έμβριο. Ένα κομμάτι τυρί, digital, πολίτες τα περίπτερα, το βάζουμε στην είσοδο του κόλπου και το καλωδιωμένο ποντίκι του υπολογιστή καταβροχθίζει το γονιμοποιημένο οάριο. Φιδάκια!